Εγώ θα προσπαθήσω να βάλω τις πινελιές του συνδικαλιστικού κινήματος και ποια πρέπει να είναι η δράση το προσεχές διάστημα. Όταν λέω προσεχές διάστημα, είναι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα, το οποίο ανοίγουν τα εργασιακά και τα οποία θα καθορίσουν για τα επόμενα χρόνια το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι κανόνες της εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Τα συνδικάτα, καταρχήν, έχουν αποφασίσει να κορυφώσουν την όλη δράση με δύο απεργίες, μία στις 24 Νοέμβρη στον χώρο του Δημοσίου και μία στις 8 Δεκέμβρη στον χώρο του ιδιωτικού τομέα. Θα ήταν καλύτερα εάν συντονιζόντουσαν οι δράσεις και αν αθροιζόντουσαν οι δυνάμεις. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Τώρα μπροστά μας έχουμε τις δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν και την παρέμβαση και την συμβολή των συνδικάτων, προσπαθώντας να σύρουν τις αποφάσεις προς όφελος των ανθρώπων που εκπροσωπούν, δηλαδή των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις, πολλά υπόθηκαν για τις συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις, το οποίο θα είναι το κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με την άποψη των συνδικάτων, που θα κριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι συλλογικές σύμβασεις έχουν ακουστεί πολλές κουβέντες το τι είναι η συλλογική σύμβαση. Επιτρέψτε μου να κάνω μία αναδρομή πώς ήταν δομημένες οι συλλογικές συμβάσεις μέχρι σήμερα και σε ποια κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή. Συλλογικές συμβάσεις είναι μία συμφωνία συλλογικά μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται οι περίφημες διαπραγματεύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις και το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνεται σε ένα κείμενο το οποίο στο τέλος συνυπογράφεται και έχει τους όρους εργασίας και τους όρους αμοιβής. Οι συλλογικές συμβάσεις λοιπόν ήταν σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή σύμβαση η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους στο σύνολο της χώρας, οι οποίες βάζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας και όρους αμοιβής σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν οι κλαδικές συμβάσεις, ανακλάδου εργαζομένων, όπου υποχρεωτικά οι κλαδικές συμβάσεις ήταν ευνοϊκότερες από την εθνική. Δηλαδή ήταν καλύτερες οι συλλογικές συμβάσεις. Και αυτές, εάν υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις, από τον Υπουργό Εργασίας κρινόταν γενικώς υποχρεωτική σε όλο τον κλάδο. Όταν λέμε κλάδο, εννοούμε κλάδο της οικονομίας. Ας πούμε, η οικοδομή είναι ένας κλάδος της οικονομίας. Ή τράπεζες είναι ένας άλλος κλάδος της οικονομίας. Υπάρχουν εδώ οι κλαδικές συμβάσεις. Και μετά ερχόντουσαν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες επιχειρησιακές συμβάσεις σε κάθε επιχείρηση μπαίνανε οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και ήταν υποχρεωτικά και αυτές ευνοϊκότερες, δεν μπορούσαν να ήταν δυσμενέστερες, δεν μπορούσαν να ήταν χειρότερες από την κλαδική και από την εθνική. Τι έγινε τώρα ξαφνικά και απορριθμίστηκαν με 2-3 κρίσιμες κινήσεις, ενώ έχει μείνει το σύνολο των νομοθετημάτων το οποίο ρυθμίζανε την εργασία έχει μείνει μετακίνητο, δηλαδή είναι σε ισχύ. Με 2-3 μικρές ρυθμίσεις απορριθμίστηκε το σύμπαν. Δηλαδή μπήκε ένα στοιχείο το οποίο έλεγε ότι οι επιχειρησιακές μπορεί να είναι και δυσμενέστερες της εθνικής και δυσμενέστερες της κλαδικής. Ο μισθός θα ρυθμίζεται με απόφαση της κυβέρνησης και όχι με εθνικές διαπραγματεύσεις. Και θα μπει και ένας υποκατώτατος μισθός σε όσους είναι κάτω των 25 ετών. Δηλαδή θα αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές. Μπήκανε λοιπόν 3 στοιχεία μέσα στις συμβάσεις, το οποίο απορριθμίσανε το σύνολο. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα εκτός από τα επιχειρησιακά σωματεία, δηλαδή το σωματείο που είναι σε μία επιχείρηση, να συστήνονται ενός προσώπων
οι οποίες να υπογράφουν κανονικά στη συλλογική σύμβαση εργασίας στον τόπο δουλειάς. Έτσι λοιπόν, από εκεί που είχαμε γύρω στις 150 επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, ξαφνικά έχουμε φτάσει να είναι χιλιάδες επιχειρησιακές. Κλαδικές δεν υπάρχουν, δεν ξέρω αν είναι 5 ή 6 έχουν μείνει αυτή τη στιγμή σε ισχύ κλαδικές, οι οποίες ισχύουν μόνο, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράσω με λεπτομέρειες, και δεν θέλω να φάω και τον χρόνο για να μείνει χρόνος για κουβέντα. Έχει απορριθμιστεί το μοντέλο έτσι όπως ήταν δομημένο όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πρέπει να συμβάλλουμε για να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο και ένα νέο πλαίσιο όπου θα κινούμαστε. Από εδώ και πέρα. Και αυτό που θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα θα μας ακολουθεί για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες ξεκινήσαν τη δεκαετία του 80, ασκούν συνεχόμενες πιέσεις και παρεμβάσεις στο να μειωθούν οι μισθοί, στο να μειωθούν οι συντάξεις, στο να αφαιρεθούν δικαιώματα, στο να υποχωρήσουν οι συλλογικές συμβάσεις, οι κοινωνικές παροχές. Για να το πετύχουν βέβαια όλο αυτό, χρησιμοποιούν και ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα, το οποίο πρέπει να το αποδομήσουμε. Ότι η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι ατομική. Ο καθένας λοιπόν έχει την ευθύνη να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του, και όσο πιο καλός είναι ή όσο πιο συνεργάσιμος ή όσο πιο αποτελεσματικός για την επιχείρηση, θα έχει και αυτό το επιχείρημα. Δυστυχώς ακούγεται και δυστυχώς έχει και πέραση και δημιουργεί στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι στη διπλανή επιχείρηση, τους αφαιρεί αυτό το κίνητρο το να ενταχθούν σε κλαδικά σωματεία οι άνθρωποι, για να διεκδικήσουν οι άνθρωποι του κλάδου, οι άνθρωποι δηλαδή της μίας επιχείρησης και της διπλανής, να διεκδικήσουν τα ίδια δικαιώματα στο χώρο εργασίας. Άρα και τη διάθεση να συνυπάρχουν και να συντάσσονται και να συμπαρατάσσονται και να δημιουργούν δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους οι εργαζόμενοι, και να αξιοποιώντας βέβαια ταυτόχρονα οι εργοδότες και τις αδυναμίες που υπόθηκαν προηγουμένως του συνδικαλιστικού κινήματος, κατάφεραν να πετύχουν όλες αυτές τις πολιτικές, οι οποίες, για τις οποίες καθήκον είναι να παλέψουμε σε κάθε επίπεδο και από οποιαδήποτε θέση, ώστε αυτές οι πολιτικές να ανατραπούν και να περάσουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη κατάσταση. Όσο παραμένουμε όμως σε λάθος δρόμο, τόσο δυσκολότερα θα πάμε σε αυτό που λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, να αντιστρέψουμε τη σημερινή κατάσταση απορρίθμισης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αντιστροφή του κλίματος και η αντιστροφή του πλαισίου. Ας το δούμε λίγο, ας φέρω ένα αδόκιμο παράδειγμα, περισσότερο για να γίνουμε κατανοητοί. Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη απαγορεύεται το παρκάρισμα, δεν έχουμε δει κάποιον να παρκάρει. Θα πει κάποιος ότι απαγορεύεται γι' αυτό. Μα και εδώ, στην 3η Σεπτεμβρίου, και εδώ απαγορεύεται το παρκάρισμα. Εδώ όμως παρκάρουν. Είναι το γενικότερο πλαίσιο κοινωνικό, το οποίο ορίζει τα πράγματα πώς πρέπει να είναι. Εάν λοιπόν το κοινωνικό πλαίσιο οριστεί από μια κυβέρνηση και υποθεί αλλά και επιβληθεί το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανασφάλιστη εργασία, ότι θα τηρούνται δικαιώματα, ότι και τώρα η νομοθεσία υπάρχει και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζεται, δεν ενσωματώνεται στη λογική, δεν απορροφάται στην καθημερινότητα.
Το πλαίσιο λοιπόν, το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο που πρέπει να κινούμαστε είναι χρέος της κυβέρνησης της αριστεράς να αφήσει πίσω της όχι παροχές, να μην δώσει παροχές, αλλά να αφήσει υποδομές, να αφήσει θεσμούς και δομές, έτσι ώστε να ξεθαρέψει ο κόσμος, να ξαναμπεί στα συνδικάτα, να του ξαναδοθούν κίνητρα για να διεκδικήσει. Για να διεκδικήσει τι? Να διεκδικήσει τον αέρα που είχε η κοινωνία τον Ιανουάριο του 2015, πριν ακριβώς από 2 χρόνια. Και για αυτά τα πράγματα θα αναμετρηθούμε και για αυτά τα πράγματα θα συγκριθούμε όταν θα έρθει, όταν εκλογές θα έχουμε, όποτε ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτής της κυβέρνησης και κάποια στιγμή θα αλλάξει η κυβέρνηση. Σημασία έχει να μείνουν πίσω υποδομές. Ότι πέρασε από αυτόν τον τόπο μια κυβέρνηση της αριστεράς και άφησε πίσω δομές. Η επαναφορά του δικαίωτος συλλογικών διαπραγματεύσεων, επομένως, πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Μια βασική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης για να ανακτηθεί η χαμένη αξιοπρέπεια των εργαζομένων, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Πολλή κουβέντα έχει γίνει για το ασφαλιστικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει το ασφαλιστικό εάν με τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας, με τα ποσοστά του οι εργοδότες να απασχολούν εργαζόμενους αλλά να τους ασφαλίζουν για 2 ώρα και 3 ώρα, με όλες αυτές τις ευέλικτες μορφές εργασίας τις οποίες εκμεταλλεύονται οι εργοδότες στο έπακρο. Λοιπόν, θα προσπεράσω κάποια πράγματα που έχω σημειώσει για την ευκολία και να φτάσω στο γεγονός ότι τα συνδικάτα θα συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση με πολύμορφες δράσεις, συμβάλλοντας η παράταξή μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε, 24 Νοεμβρίου είναι η απεργία στο δημόσιο, 8 Δεκεμβρίου είναι η απεργία στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θα μπούμε μπροστά, εμείς θα μπούμε και πάλι μπροστά, παρότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, όπως και πριν, πρέπει να σηκώσουμε το βάρος το ότι ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί. Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί και μόνος του τη χαμένη αξιοπρέπεια. Ο κόσμος πρέπει να... Και στο επόμενο διάστημα το συνδικαλιστικό κίνημα, εκτός από τη διαδικασία των εργασιακών και των συλλογικών συμβάσεων, θα πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς, να συγκροτήσει συμμαχίες ενάντια στις αποκρατικοποιήσεις, να μην κλείνει τα μάτια σε φαινόμενα καταστολής κινητοποιήσεων κοινωνικών ομάδων, καθώς και να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των 2 απεργιών για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ευχαριστώ.